περιμένω την Ειρήνη Παπαδοπούλου να την αρπάξω και ποιος ξέρει που θα την πάω αυτή τη φορά. Ειρήνη! 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 Τι έχεις καρφιστεί πάλι? Έλα μέσα, γιατί αυτή είναι μια αρπαγή που θα τη ζήσεις σε όλο τους το μεγαλείο. Βάλε ζώνη και φύγαμε, κορίτσι! Ειρήνη, τι κάνεις? Είμαι πάρα πολύ καλά. Σε τι φάση σε βρίσκω? Σε δημιουργική φάση, όπως πάντα. Είσαι σε σχέση τώρα? Καλά πήγε και αυτό, να πω εγώ. Είσαι σε φάση ανασύνταξης δυνάμεων, τους λέμε, αλλάζω, κάνω μια στροφή. Αλλάζω, ναι, δεν έχω άλλη επιλογή. Τα φέρνει πάντα έτσι η ζωή, σου δίνει πάντα τις φαλιάρες και σου λέει, τι δεν καταλαβαίνεις. Είμαι γενικά σε μια φάση ή όλα ή τίποτα. Τι δεν συγχωρείς ποτέ? Την απιστία προς το παρόν. Σε έχουν απατήσει? Ναι. Το έχεις πιάσει? Έχω έντονο ένστικτο. Καυγαδίζεις? Σε αυτές τις περιπτώσεις είσαι καυγατζού. Μπράβο ρε μάγκα. Εσύ έχεις απατήσει? Επειδή δεν μ' αρέσει να είμαι ο πιπ της μου παρέας, το έχω κάνει για εμένα για να μην νιώθω πιπ. Έλα Ειρήνη, είμαστε οι δυο μας. Θέλω να μου πεις το cover σου, ρε εσύ, φίλη μου. Θα σου πω τον πόνο. Θέλω το cover σου. Λέγεται «Μη μου χαλάς τη μοναξιά». Μη μου χαλάς τη μοναξιά, αν δεν μπορείς να την γκρεμίσεις. Έχω πληγές μες στην καρδιά, πληγή κι εσύ αν είσαι. Να φύγεις. Εγώ? Να φύγεις. Να φύγετε, να πάτε αλλού. Το λάτρεψα. Ωραίο τραγούδι. Και είναι και η πρώτη φορά που το λες δημοσίως, έτσι. Βλέπεις κάτω το κοτέτσι? Ναι. Επειδή ξέρω ότι τρώει πολύ αυγό την ημέρα, λέω, βλέποντας το κοτέτσι εκείνο, να κατέβουμε και να μαζέψουμε αυγουλάκια. Τολμάς να μαζέψεις αυγουλάκια μαζί μου? Τολμάω λοιπόν. Μα να ακούσε να με δεις. Για πάμε. Αχ, καθαρός αέρας. Ναι, αλλά εγώ φοράω λευκά. Α, μην ανησυχείς καθόλου. Πάντα στο πορτμπαγκάζ μου έχω δυο γαλότσες. Θα τις φορέσουμε και πάμε. Στο συγκεκριμένο κοτέτσι που βρισκόμαστε, παιδιά, είναι συγκεκριμένες θαυματοποιείς κότες. Το αυγό το βγάζουν με την ημερομηνία παραγωγής. Είναι σοκ. Θαύμα.